Το έργο στο οποίο αναφέρεστε ως μπάζωμα παραλίας πλήτρας του Δήμου μας, στην από 27 Τετάρτου 2010 ερώτησή σας προς τα αρμόδια Υπουργεία, είναι έργο αναπτυξιακό και καλέσθητο. Αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού δρόμου σε μήκος 800 μέτρων με μικρές πλατείες, δενδροφύτευση, παγκάκια, ηλεκτροφωτισμό και πλατή πεζοδρόμιο. Σε όλη τη διαδρομή δεν υπάρχει κανένα αρχαίο μνημείο. Ο Δήμος Σωσοπού έχει αποδείξει πολλάκις ότι διαφυλάσσει την πολιτιστική του κληρονομιά και βέβαια δεν συντελείται κανένα έγκλημα. Αντίθετα, το έργο θα δώσει όθηση στην ήπια τουριστική ανάπτυξη και απασχόληση σε νέους και νέες σε μια περιοχή που πλήττεται από την απαξίωση του αγροτικού εισοδήματος και την οικονομική κρίση. Υπάρχουν όλες οι αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχετε όμως παραπλανηθεί από τον κακόβουλο πληροφοριοδότη σας, όταν αναφέρατε στην επερώτησή σας ότι εδόθησαν μετά από πιέσεις κάτι που δεν είναι αληθές και ουδέποτε έγινε τέτοια δήλωση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σωσοπού, που φέρεται ως διαμαρτυρόμενος στην επερώτησή σας, με αυτοτελές εγγραφό του που σας έχει αποστείλει, καθιστά σαφές ότι δεν έχει διαμαρτυρηθεί για τον λόγο έργο. Θεωρούσα ότι η έως τώρα παρουσία σας θα εξασφάλιζε ισότητα και αντικειμενικότητα, χωρίς να παρουσιάζετε θέματα με υπερβολές και ανακρίβειες. Απορώ πως με τόση ευκολία χρησιμοποιείτε βαρύγδουπες εκφράσεις όπως οικολογική καταστροφή ή βεβήλωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γεγονός που με εκπλήσει διότι δεν ήταν αναμενόμενο από τα πρόσωπά σας και θα έπρεπε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια τουλάχιστον να ερευνήσετε το θέμα και να ζητήσετε την άποψη του Δήμου. Παρακαλώ να αποσύρετε την επερώτηση, γιατί τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και επίσκεψή σας στον τόπο μας, προκειμένου να έχετε ιδία γνώμη.